Καλώς ήρθες στο φτιάξε το μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Στο σημερινό βίντεο θα πλέξουμε ένα extra large κασκόλ, το οποίο θα απαρτίζεται από το σχεδιάκι αυτό που βλέπεις μπροστά σου, αυτό το διπλό V που σχηματίζεται ως επιτοπλίστων από πουδαράκια. Ένα πολύ εύκολο σχέδιο με ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Πάμε να μάθουμε και στους νέους φίλους της παρέας μας το σχέδιο αυτό. Καλή διασκέδαση! Λοιπόν, αυτό είναι το κουβάρι που θα με βοηθήσει να πλέξουμε αυτό το εξαιρετικό κασκόλ. Από την Rico Design είναι και πάμε να δούμε τι χρειάζεται να ξέρουμε. Το κουβάρι είναι κατάλληλο για βελονάκι νούμερο 10, 100 γραμμάρια 100 μέτρα, 5% μαλλί προβάτου και 5% πολυακριλικό. Όντως για βελονάκι νούμερο 10 και το χρώμα του είναι το 023 σε ένα πολύ όμορφο ροζ τόνο κοραλί. Θα το έλεγα και πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσει η διαδικασία αφού αφαιρέσω νήμα από το εσωτερικό του κουβαριού μου, να έχω την άκρη του νήματός μου, και θα ξεκινήσουμε με ένα γαϊτανάκι από 15 αλυσίδες. Και δες, και εγώ πράγματι χρησιμοποιώ βελονάκι νούμερο 10. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω με τον αρχικό μου κόμπο και στην πορεία ρίχνω γαϊτανάκι με 15 αλυσίδες. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Πάρα πολύ ωραία, αυτά είναι το πλάτος του κασκόλ μου. Και πάμε να ξεκινήσουμε τώρα την διαδικασία όπου θα αφήσω τους πρώτους 3 πόντους και θα μεταβώ στον τέταρτο, όπου θα πλέξω ένα πρώτο ποδαράκι. Στη συνέχεια θα ξαναμπω στον ίδιο πόντο για να πλέξω ένα δεύτερο ποδαράκι. Κάνω μία αλυσίδα, δύο αλυσίδες και στον επόμενο πόντο ακριβώς θα πλέξω δύο διαδοχικά ποδαράκια. Ορίστε, και αυτό είναι ένα πρώτο πακετάκι. Αφού αφήσαμε τους πρώτους 3 πόντους, στον τέταρτο πόντο έπλεξα 2 ποδαράκια, έκανα 2 αλυσίδες και στον διπλανό πόντο ολοκλήρωσα με 2 ποδαράκια. 4 ποδαράκια συνολικά έχω κάνει μέχρι στιγμής. Αφήνω τους επόμενους 2 πόντους, μεταβαίνω στον τρίτο που θα συναντήσω για να πλέξω ποδαράκι και ένα δεύτερο ποδαράκι ακριβώς στον ίδιο πόντο. 2 αλυσίδες και στον επόμενο πόντο θα πλέξω άλλα 2 ποδαράκια και το δεύτερο ποδαράκι στον ίδιο πόντο. Μετά αφήνω τους 2 πόντους και στον τρίτο πόντο που θα μεταβώ παίρνω νήμα, μπαίνω στον πόντο. Παίρνω νήμα, το φέρνω έξω και έχω 3 θηλιές στο βελονάκι. Παίρνω νήμα, το περνάω μέσα από τις 2 θηλιές και μετά παίρνω νήμα και το περνάω μέσα από τις 2 επόμενες. Αφού ολοκληρώσω το πρώτο ποδαράκι, στον ίδιο πόντο θα πλέξω και ένα δεύτερο. Θα κάνω 2 αλυσίδες στη συνέχεια και στον διπλανό ακριβώς πόντο θα πλέξω 2 επιπλέον ποδαράκια. Και η πρώτη σειρά ολοκληρώνεται με αυτόν τον τρόπο σχεδόν. Ήδη έχω κάνει 3 πακετάκια και βλέπεις ότι δίνουν την εντύπωση του V. Και τώρα θα μεταβώ στον τελευταίο εδώ πόντο, κατά τον οποίο θα πλέξω ένα άριχτο. Κάνω στη συνέχεια 3 αλυσίδες για το ύψος, γυρίζω και πάμε να δούμε πού θα τοποθετήσουμε τώρα το βελονάκι μας. Λοιπόν, στην νέα σειρά θα βάλω το βελονάκι μου στο κενό που έχει δημιουργηθεί από την προηγούμενη σειρά. Και το κενό αυτό που έχει δημιουργηθεί είναι στην ουσία ανάμεσα από τα 2 ποδαράκια, από τα 2 και 2 ποδαράκια σε εκείνη το κενό. Εκεί δηλαδή που εμείς κάναμε τις 2 αλυσίδες, σε εκείνο το κενό θα βάλουμε το βελονάκι μας για να πλέξουμε και πάλι 2 ποδαράκια, 2 αλυσίδες και 2 ποδαράκια. Και έτσι λοιπόν δίνουμε την εντύπωση
του Β σχεδίου, το Β το αγγλικό, το μικρό Ν το ελληνικό. Και στα κενά που συναντάω λοιπόν από την προηγούμενη σειρά μου, θα τοποθετήσω το βελονάκι για να πλέξω δύο ποδαράκια, δύο αλυσίδες και δύο ποδαράκια και όλα αυτά στον ίδιο πόντο. Και πάλι έχω φτάσει στο τέλος της σειράς, όπου θα ολοκληρώσω μονάχα με ένα άριχτο. Εξαιρετικά και η δεύτερη σειρά είναι έτοιμη. Μου αρέσει όπως φαίνεται να εξελίσσεται. Έχουμε ξεκινήσει με 12, με 15 αλυσίδες βασικά για Σαν Γαϊτανάκι, οι αλυσίδες μας. Και βλέπεις πώς προχωράει η διαδικασία. Ένα πακετάκι από 4 παιδαράκια που ανάμεσα στα 2 υπάρχουν και 2 λυσίδες για το γεφύρωμα, που χωρίζουν στην ουσία τα 2 ποδαράκια από τα άλλα 2 ποδαράκια. Συνεχίζω εγώ την επόμενη σειρά με 3 αλυσίδες και ακριβώς όπως έπλεξα την προηγούμενη σειρά, έτσι θα πλέξω και τη νέα σειρά, δηλαδή τοποθετώ το βελονάκι ανάμεσα στα 2 και 2 ποδαράκια της προηγούμενης σειράς, σε εκείνο το κενό λοιπόν, και πλέκω 2 ποδαράκια, 2 λυσίδες και 2 ποδαράκια. Και βρίσκομαι σε σημείο που έχω πλέξει σχεδόν όλο μου το κουβάρι, αν όχι όλο και όλες, μου έχει μείνει πάρα πολύ λίγο, γιατί έχω ολοκληρώσει στην ουσία το πλεκτό μου, να το ασφαλίσω δηλαδή τώρα χρειάζεται, πολύ μακρύ έχει γίνει, οπότε εδώ να το ασφαλίσουμε, τραβώντας το νήμα. Και επισήμως μπορώ να πω ότι είναι έτοιμο, εντυπωσιακό, πάρα πολύ όμορφο, αρκετά μεγάλο, πλατή, πάρα πολύ απαλό και χουχουδιάρικο, είναι ό,τι πρέπει για να μας αγκαλιάζει το λαιμό τις τελευταίες τώρα μέρες του χειμώνα. Εξαιρετικός είναι και ο όγκος του, σχεδόν 130 εκατοστά ως προς το μήκος είναι. Μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα, είναι ένα εύκολο κιόλας σχεδιάκι, αλλά είναι και ένα πολύ ωραίο σχέδιο για να εξοικειωθούμε και να μάθουμε να πλέκουμε με μισά ποδαράκια, που θεωρείται μια βασική τεχνική. Εντυπωσιασμένη είμαι στο έπακρον, οπότε αυτό ήταν το βίντεο μου, ελπίζω να σου άρεσε και να το πλέξεις και εσύ για σένα, για τους αγαπημένους σου, για εξάσκηση, και εννοείται περιμένει εντυπώσεις, μια εγγραφή και ένα like με βοηθάνε. Φιλάκια!